Το ΚΚΕ τώρα, κύριε Τασιούλα, τι προσδοκά από αυτή την αναμέτρηση και με ποιο ποσοστό θα ήταν ευχαριστημένο? Το ζητούμενο για μας είναι, και αυτό που πρέπει να σκεφτεί ο ελληνικός λαός, είναι η επόμενη μέρα των εκλογών, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος πάλι με αντεργατικά μέτρα, με τα μνημόνια και το πρώτο και το δεύτερο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και το τρίτο μνημόνιο, το χειρότερο που έφερε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισαν όλοι μαζί. Θα βρεθεί αντιμέτωπος με αντεργατικούς σχεδιασμούς για το ξεζούμισμα, για την επίτευξη των στόχων, για το υπερπλεώνασμα. Άρα το ερώτημα είναι, και σε αυτό θα πρέπει να απαντήσει, ποια δύναμη θα κάνει αντιπολίτευση, ποια δύναμη θα οργανώσει τους αγώνες του λαού. Μπορεί να το κάνει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ? Αν δεν μπόρεσε να βοηθήσει τους εργαζόμενους σαν κυβέρνηση, αντίθετα τους φόρτωσε ένα σωρό βάρη. Μπορεί να το κάνει το Πασόκ, ΚΙΝΑΛ, που είναι οι εμπνευστές των μνημονίων και παρέδωσαν τη σκητάλη στους επόμενους. Μπορούν να το κάνουν κόμματα μιας κρίσης που στην αρχή της ημέρας εμφανίζονται με έναν λόγο αντιμνημονιακό, με πρόσημο είτε εθνικιστικό είτε κοσμοπολίτικο, αλλά λειτουργούν σαν συμπληρωματικές δυνάμεις για να υλοποιείται αυτή η αντεργατική πολιτική και στο τέλος της ημέρας που εξαηλώνονται, γιατί έτσι γίνονται, μοιάζουν με φυτόριο που πάνε τα κόμματα των μνημονίων και κάνουν μεταγραφές για να στελεχώσουν τις θέσεις, τα ψηφοδέλτια κτλ. Στο ερώτημα λοιπόν ποιος μπορεί να οργανώσει την πάλη του λαού προς όφελος του λαού, η απάντηση είναι μία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, γιατί το έχουμε αποδείξει στην πράξη και γιατί έχουμε στρατηγική πρόταση εντελώς αντίθετη με όλα αυτά που λένε τα άλλα κόμματα, του μνημονίου, του Ευρωμονόδου κτλ., που βάζει μπροστά τα θέλω των εργαζομένων και όχι τα θέλω των λίγων. Κύριε Το αποτέλεσμα της πολιτικής που υλοποιούν ευλάβεια και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και από τη θέση της κυβέρνησης το έχουν κάνει, είναι αυτό που βλέπουμε μέσα στα νοσοκομεία, που είναι υποστελεχωμένα. Αυτή η αθλειότητα που γίνεται με τα διαγνωστικά κέντρα, τα ιδιωτικά, που εκβιάζονται οι ασθενείς να πληρώσουν για να κάνουν τη δική τους πολιτική, είναι αποτέλεσμα. Αυτή η αθλειότητα που υπάρχει με το σώμα επιθεωρητών. Μας είπε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως για τις συλλογικές συμβάσεις. Ποιος τις ελέγχει? Εδώ δεν υπάρχουν επιθεωρητές και για να γίνουν έλεγχοι στις εταιρείες 220.000 επιχειρήσεις με στοιχεία του 2016 πρέπει να περάσουν 13 χρόνια. Πρέπει να περάσουν 13 χρόνια. Το 2016 έγινε ο μεγαλύτερος αριθμός εργατικών ατυχημάτων από τις αρχές του 2000. Η κατάσταση είναι τραγική για τους εργαζόμενους, γι' αυτό χρειάζεται ένα ισχυρό ΚΚΕ. Η αγωνία των εργαζομένων πρέπει να είναι πώς θα ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ. Γιατί αν ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ, θα έχει καλύτερες προϋποθέσεις να παλέψει για τα δικαιώματά του, για τα συμφέροντά του, να πετύχει και νίκες. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ.